Ο γαλαξία μα έχει μια ηλικία τριπλάσια από την ηλικία τη Γη. Ενώ οι τελευταίε μελέτε δείχνουν ότι πρέπει να περιέχει 40 δισεκατομμύρια ενδυνάμει κατοικήσιμου πλανήτε. Την ίδια στιγμή, η εξίσωση του Drake προβλέπει χιλιάδε διαφορετικού εξωγήινους πολιτισμού με στο γαλαξία. Όμω. Πού είναι όλοι. Αυτή η αντίφαση ανάμεσα στη μεγάλη πιθανότητα ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών και τη μεγάλη σιωπή του διαστήματο φαίνεται ότι πρωτοδιατυπώθηκε από τον Ενρίκο Φερμί, τον μεγάλο πυρηνικό φυσικό. Έτσι έχει μείνει στην ιστορία ω το παράδοξο του Φερμί. Για να κατανοήσουμε όμω τη σημασία του παραδόξου του Φερμί, Πρέπει να μελετήσουμε πρώτα του πιθανού τύπου πολιτισμών που θα μπορούσαμε να βρούμε στο διάστημα. Σύμφωνα με την κλίμακα του Καρντάσεβ, ρώσου αστροφυσικού, οι πολιτισμοί χωρίζονται σε τρει γενικέ κατηγορίε, βάσει των ποσών ενέργεια που έχουν καταφέρει να τη θασεύσουν. Ένα πολιτισμό τύπου 1 είναι ένα πολιτισμό που έχει καταφέρει να τη θασεύσει όλη την ενέργεια του πλανήτη στον οποίο κατοικεί. Είναι δηλαδή ένα πλανητικό πολιτισμό. Ένα τέτοιο πολιτισμό θα μπορούσε να κάνει απικίε σε κοντινού πλανήτε και δορυφόρου και θα μπορούσε πιθανότατα να ελέγχει το κλίμα, τα ηφαίστεια και του σεισμού του πλανήτη. Ένα πολιτισμό τύπου 2 θα μπορούσε να αξιοποιήσει όλη την ενέργεια του ήλιου του, δηλαδή θα ήταν ένα αστρικό πολιτισμό. Ένα τέτοιο πολιτισμό θα μπορούσε να ταξιδεύει σε άλλα άστρα και είναι αυτό που συχνότερα βλέπουμε στι ταινίε επιστημονική φαντασία. Μία κατασκευή πολιτισμού 2 θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα μία σφαίρα Dyson. Η σφαίρα Dyson θα ήταν μια σφαίρα η οποία θα περίκλειε όλο το χώρο από τον πλανήτη στον οποίο κατοικεί ο πολιτισμό μέχρι και τον ήλιο. Έτσι θα εγκλώβιζε όλη την ηλιακή ενέργεια που εκπέμπεται και θα τη διοχέτευε στι ανάγκε του πολιτισμού. Ο πολιτισμό τύπου 3 τώρα θα ήταν ένα πολιτισμό που θα είχε καταφέρει να τη θασέψει την ενέργεια ολόκληρου του γαλαξία του. Ένα τέτοιο πολιτισμό ενδεχομένω θα είχε κάνει απικίε σε όλο το γαλαξία και θα ήταν κάτι σαν μια γαλαξιακή αυτοκρατορία. Και εμεί, εμεί πού βρισκόμαστε σε αυτή την κατάταξη. Σύμφωνα με τον Καρλ Sagan, εμεί δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να γίνουμε πλανητικό πολιτισμό και είμαστε στο 0,72. Α επιστρέψουμε στο παράδοξο του Φερμή. Σκεφτείτε την πρόοδο που έχει σημειώσει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια. Και τώρα σκεφτείτε ότι η ηλικία του γαλαξία μας είναι 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Ακόμα λοιπόν και αν ο αριθμός των εξωγήνων πολιτισμών είναι μικρός, σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλοί παλιοί εξωγήνοι πολιτισμοί, οι οποίοι θα είχαν υπέρ αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να εξελίξουν την τεχνολογία και την επιστήμη τους και να γίνουν τουλάχιστον πολιτισμοί τύπου 2. Πού είναι όμως τα σήματα και τα διαστημόπλια τους? Πού είναι οι γιγάντιες κατασκευές αστρικής μηχανικής? δεν έχουν ανιχνεύσει τη ζωή στη γη. Ίσως υπάρχουν εμπόδια που βάζει φύση. Για παράδειγμα, ίσω κανένα πολιτισμό δεν καταφέρει να ταξιδέψει με ταχύτητε μεγαλύτερε του φωτό. Αλλά ακόμα και με ταχύτητε κοντά στο 10% τη ταχύτητα του φωτό, ένα πολιτισμό θα μπορούσε να διασχίσει όλο το γαλαξία μέσα σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Και αν αυτό το νούμερο σα φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, είναι μόλι το 0,0077% τη ηλικία του γαλαξία. Υπήρχε λοιπόν αρκετό χρόνο ώστε ένα πολιτισμό να απικήσει ολόκληρο το γαλαξία. Και μάλιστα με εκθετικού ρυθμού. Θα μπορούσε δηλαδή να κατασκευάσει διαστημόπλια και ρομπότ, τα οποία θα πηγαίνανε σε άλλα άστρα και με τη σειρά του θα κατασκεύαζαν νέα διαστημόπλια και νέα ρομπότ που θα πηγαίναν σε άλλα άστρα και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να βλέπουμε ένα ζωντανό γαλαξία γεμάτο με τέτοια τεχνολογικά επιτεύγματα. Αλλά όχι. Ακούμε μόνο σιωπή. Ποιε είναι λοιπόν οι πιθανέ εξηγήσει για το παράδοξο του Φερμί. Υπάρχουν τρει μεγάλε κατηγορίε απαντήσεων, με διάφορε υποκατηγορίε η καθεμία. Η πρώτη μεγάλη κατηγορία είναι η εξή. Γνωρίζουν την ύπαρξη τη ζωή στη γη. Που σημαίνει είτε ότι είχαν έρθει στη γη στο παρελθόν, είτε ότι είναι εδώ σήμερα, είτε ότι μα παρακολουθούν εξ αποστάσεω. Εάν επισκέφτηκαν τη γη στο παρελθόν, ίσω να είδαν ότι δεν υπήρχε κάποια ανεπτυγμένη νοημοσύνη και έτσι απλά να συνέχισαν το ταξίδι τους για να ανακαλύψουν άλλους πλανήτες. Υπάρχουν φυσικά και εκείνοι που πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι βρίσκονται εδώ σήμερα και κατοικούν ανάμεσά μας ή εμφανίζονται με τη μορφή πτάμενων δίσκων. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί ακόμα με αντικειμενικά κριτήρια. Τώρα για την υπόθεση ότι μας παρακολουθούν εξ αποστάσεως, ίσως η πιο παρανοϊκή εκδοχή είναι η λεγόμενη υπόθεση του ζωολογικού κήπου. Σύμφωνα με αυτήν, οι εξωγήινοι μας έχουν περιφράξει και μας παρατηρούν, μας μελετούν ή μας προστατεύουν από κάποιο κακό, όπως εμείς για παράδειγμα μελετούμε τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους και στα μεγάλα ζωολογικά πάρκα. Μια παραλλαγή αυτής της υπόθεσης είναι η υπόθεση του πλανηταρίου, σύμφωνα με την οποία κατοικούμε σε ένα τεράστιο πλανητάριο και οτιδήποτε βλέπουμε πέρα από το ηλιακό μας σύστημα είναι μια ψηφιακή προβολή του σύμπαντος, έτσι ώστε να μοιάζει ότι δεν έχει ζωή. Τέλος, στην ίδια κατηγορία υπάρχει και αυτή η υπόθεση περί της συμφωνίας μη των ανώτερων τεχνολογικά εξωγήνων πολιτισμών στα πράγματα των κατώτερων πολιτισμών, όπως είναι για παράδειγμα ο δικός μας. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία απαντήσεων στο παράδοξο του φερμί είναι η εξή. Δεν υπάρχει εξωγήνη νοημοσύνη κατάλληλη να επικοινωνήσει. Εδώ υπάρχουν δύο εκδοχέ. Η πρώτη είναι η υπόθεση περί σπάνια γη, σύμφωνα με την οποία η ζωή και η νοημοσύνη στη γη προέκυψε από έναν μοναδικό και ανεπανάληπτο συνδυασμό γεγονότων. Προσέξτε ότι αυτή η αλληλουχία γεγονότων θα πρέπει να είναι τόσο σπάνια που θα πρέπει να έχει συμβεί μόνο μία φορά σε ολόκληρο το γαλαξία μα. Η άλλη εκδοχή αυτή τη κατηγορία είναι η εκδοχή του μεγάλου φίλτρου, σύμφωνα με την οποία οι τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί είτε πάντα αυτοκαταστρέφονται, είτε είναι πάρα πολύ δύσκολο να προκύψουν. Με άλλα λόγια, κάποιο όρο μέσα στην εξίσωση του Drake που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο τίνει στο 0. Υπάρχει δηλαδή κάποια γενική αιτία που σταματάει του πολιτισμού από το να έρθουν σε επαφή μεταξύ του. Η τρίτη και τελευταία γενική κατηγορία απαντήσεων στο παράδοξο του Φερμή είναι η εξή. Υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη, αλλά για κάποιον ιδιαίτερο λόγο είναι αδύνατο να την ανοιχνεύσουμε. Για παράδειγμα, ίσω χρησιμοποιούμε ξεπερασμένη τεχνολογία ή δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά. Οι μέχρι τώρα προσπάθειε που έχουμε κάνει να ανοιχνεύσουμε εξωγήινα σήματα ή να επικοινωνήσουμε εμεί με εξωγήινου πολιτισμού γίνονται στα ραδιοκύματα, Υπάρχουν όμω και άλλε τεχνολογίε, και άλλε μορφέ ακτινοβολία. Όπω είναι το λέιζερ για παράδειγμα, ή οι ακτίνε γάμα. Ή κάποια άλλη τεχνολογία που φυσικά δεν την έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Μια άλλη εκδοχή αυτή τη κατηγορία είναι ότι όλοι ακούνε, αλλά κανένα δεν μιλάει. Η ίδια η ανθρωπότητα έχει στείλει ελάχιστα μηνύματα στο διάστημα. Επομένω, αν όλοι οι πολιτισμοί κάναν ό,τι κάνουμε κι εμεί, τότε το διάστημα θα ήταν ένα πάρα πολύ σιωπηλό μέρο. Η τελευταία εκδοχή αυτής της κατηγορίας λέει ότι ίσως όλος αυτός ο τρόπος σκέψης περί επικοινωνίας με εξωγήνους, περί απικισμού νέων πλανητών, περί εξερεύνησης του διαστήματος, να είναι πάρα πολύ ανθρώπινος. Ενδεχομένως οι άλλοι πολιτισμοί να μην έχουν τις ίδιες επιθυμίες και ανάγκες επικοινωνίας όπως οι άνθρωποι. Ή μπορεί με την εξέλιξη της τεχνολογίας να γίνονται πια αθάνατοι και να μπαίνουν σε μια διαδικασία απόλυτης ευδαιμονίας. Θα έχουν καλύψει πια όλες τις ανάγκες τους, ίσω ζουν σε κάποια εικονική πραγματικότητα και δεν θα έχουν κανένα λόγο να ρισκάρουν να δείξουν πού βρίσκονται ή να θέλουν να επικοινωνήσουν με άλλου πολιτισμού. Το βασικό πρόβλημα που έχουν όλε οι προηγούμενε απαντήσει στο παράδοξο του Φερμή είναι ότι θα πρέπει να ισχύουν για όλου του πολιτισμού. Για παράδειγμα, θα πρέπει εάν υπάρχει αυτή η συμφωνία μη επέμβαση να είναι σε απόλυτη συμφωνία όλοι οι πολιτισμοί δεν πρέπει να βρεθεί ούτε ένα ο οποίο να αποφάσισε τελικά να επέμβει στα πράγματα των κατώτερων πολιτισμών. Ή έστω σε ατομικό επίπεδο, κάποιο τυχοδιώχτη πιλότο, σαν τον Χάν Σόλο, που να θέλησε να επισκεφθεί τη γη αγνώντα όλου του γαλαξιακού κανόνε. Κατά ανάλογο τρόπο, αν δεχτούμε για παράδειγμα ότι όλοι οι πολιτισμοί κάποια στιγμή αυτοκαταστρέφονται, θα πρέπει να βρούμε μια αιτία που να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους πολιτισμούς. Είναι δυνατόν όμως να παθαίνουν το ίδιο όλοι οι πολιτισμοί. Η αλήθεια είναι ότι το παράδοξο του Φερμή δεν έχει απάντηση. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται παράδοξο. Ίσως με στα επόμενα χρόνια, με τις νέες αποστολές που ετοιμάζονται, να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε λίγο καλύτερα την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής και εξωγήινης νοημοσύνης. Μέχρι τότε όμως, ίσως πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το παράδοξο σαν έναν οδηγό για τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστούμε τον πολιτισμό μας και την τεχνολογία μας έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και θέλει μεγάλη προσοχή ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα επιτεύγματα της επιστήμης με τρόπο ωφέλιμο και όχι αυτοκαταστροφικό. Εδώ τελείωσε η γνωριμία μας με το παράδοξο του Φερμή. Περιμένω φυσικά και τις δικές σας εκδοχές και απόψεις στα σχόλια. Εάν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και subscribe και φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενό μας ταξίδι. Γεια χαρά!